Γεια σας παιδιά, Αντώνης εδώ και σήμερα έχουμε κάτι πολύ ιδιαίτερο. Στα χέρια μας έφτασε πριν από περίπου ένα μήνα το Cooler Master Trigger Z και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με αυτό το πληκτρολόγιο, οπότε θεώρησα σωστό, αφού κάνουμε ένα unboxing και πούμε μερικά πράγματα για αυτό, να κάνω ένα σύντομο και πολύ περιεκτικό review, δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι σύντομο βέβαια, με όλα τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, τι κάνει, αν χωράει φυσικά στο γραφείο σας γιατί είναι και ένα θηρίο. Και επίσης το θηρίο που κρύβει μέσα του, γιατί εξίσου κρύβει πολλά πράγματα και είναι πάρα πολύ όμορφο πληκτρολόγιο. Λοιπόν, στο unboxing σίγουρα θα είδατε κάποια ωραία πλανάκια που αλλάζουν οι γωνίες θέασης. Εκπληκτικό, κάποια εξογκώματα και τσιγωνίες εδώ πέρα μ' αρέσουν πάρα πολύ και θέλω να τα βλέπω σε όλα τα πληκτρολόγια. Ωστόσο, νομίζω ότι δεν έχετε καταλάβει τι θα πει Trigger Z. Νομίζω η Cooler Master έκανε τα πάντα και αυτό το πληκτρολόγιο είναι εκπληκτικό για τα χρήματα που κοστίζει. Όπως είπα και στο προηγούμενο βίντεο με το Trigger Z, το unboxing χρησιμοποιεί τα Cherry MX Brown. Επίσης υπάρχουν εκδόσεις με τα Blue και τα Red. Αυτό σημαίνει ότι αλλάζει χρώμα φωτισμός ανάλογα με τις εκδόσεις. Στην Cherry MX Red είναι κόκκινο και στην Cherry MX Blue είναι μπλε. Αυτά τα είπαμε. Λοιπόν, ο φωτισμός δεν μπορεί να αλλάξει δηλαδή να μην φωτιστεί αυτό, να φωτιστούν κάποια κουμπιά, αλλά μας δίνεται η επιλογή, θα σας τα δείξω σε λίγο πιο αναλυτικά φωτιζόμενα, μέσω των 4 F keys να αλλάξει φωτεινότητα. Ας όμως πάω πρώτα στα χαρακτηριστικά, τα οποία είναι αυτά που μας ενδιαφέρουν, και το feedback που έχουν τα συγκεκριμένα Cherry MX Brown switches. Τα Cherry MX Brown switches έχουν feedback 1 millisecond. Είναι αρκετά γρήγορα και ακούστε ήχο. Είναι έτσι βαρύς ο ήχος, είναι πολύ, πολύ ωραίο click. Είναι τα brown αυτά, τα red είναι λίγο πιο απαλά και τα blue είναι έτσι στιβαρά, είναι ωραία, μ' αρέσουν και τα blue. Πέρα από αυτά, κάτι ωραίο που έχει είναι εδώ μέσα, σε αυτό το σημείο εδώ πέρα, κάτω από το λογότυπο, δεν το βλέπετε εσείς, εδώ συνδέεται και το USB παρεμπιπτόντος, υπάρχει μνήμη 128 KB. Γιατί να υπάρξει μνήμη 128 KB, Αντώνη? Γιατί μέσω των 5 μακροκείς που σας δίνει εδώ πέρα, σε συνεργασία με το λογισμικό που υπάρχει, σας δίνεται η δυνατότητα να προγραμματίσετε όλα αυτά τα κουμπιά σε συνδυασμό με το button εδώ πέρα, το function button, και τα δύο function buttons. Πριν τόσο, έχει δύο function buttons που... Βασικά το ένα λειτουργεί, αυτό λειτουργεί για τα F keys και το άλλο λειτουργεί για τα macros, έτσι δουλεύει. Τέλος πάντων, φωτίζονται όλα πλην αυτού, άμα θέλετε ή δεν θέλετε. Εδώ πέρα αυτό είναι το Windows Lock Key. Αυτό απενεργοποιεί το κουμπί το Windows σε περίπτωση που παίζετε και δεν θέλετε να... και πατάτε κατά λάθος το κουμπί του Windows, στους gamers είναι πάρα πολύ συχνό αυτό. Εγώ δηλαδή στο προηγούμενο πληκτρολόγιο μου, όχι πια γιατί το έχω απενεργοποιημένο συνεχώς βασικά, δεν το πατάω ποτέ το Windows Key Button. Πατάω αυτό, κλειδώνουν, δεν κουνιέται τίποτα, δηλαδή όσο για να πατάω το Windows Key Button δεν θα ανταποκριθεί και είμαι καλυμμένος. Πέρα από αυτά όμως, όλα τα κουμπιά σε συνεργασία με το function button είναι προγραμματιζόμενα, έχουμε εντολές, δηλαδή θα ορίσουμε μια εντολή ας πούμε στο S, γιατί στο S, Storm ας πούμε, της Cooler Master, ok, πατάω FNI, το δηλαδή function button και το S και ξαφνικά εγώ έχω ορίσει ότι θέλω να μου ανοίγει το πρόγραμμα της Cooler Master και όντως θα τρέξει το πρόγραμμα της Cooler Master. Πέρα από αυτά μπορούμε να ορίσουμε ό,τι πρόγραμμα θέλουμε, ό,τι εντολή θέλουμε και επίσης κάτι ωραίο που κάνει είναι να φτιάξουμε το δικό μας μάκρο. Δηλαδή, μέσα σε 5 profiles που τα επιλέγουμε με το function 1, 2, 3 μέχρι 5, αναβοσβήνουν το κουμπιά, είναι ωραίο, θα σας το δείξω σε λίγο, επιλέγουμε ποιο θέλουμε, δηλαδή μπορώ να πατήσω function 1, έχω αποθηκεύσει ένα
ας πούμε παίζω, μπορώ να παίζω κάποιο παιχνίδι με ένα FPS game και έχω αποθηκεύσει ότι με εκείνο το κουμπί θα τρέξει, θα κάνει 10 μέτρα μπροστά ας πούμε. Το έχω απολογίσει με τα πόσα θα πατήσει ή θα πατήσει 10 φορές το W. Οπότε αυτό με τη μία θα γράψει 10 φορές W, οπότε θα προχωρήσει ο παίκτης όσες φορές εγώ το κάνω. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, ειδικά άμα έχω αποθηκεύσει μια μεγάλη εντολή και σηκωθώ από το πληκτρολόγιο, απλώς το πατάω και αυτό προχωράει, στην ουσία το κάνει μόνο του. Το έχω κάνει αυτό, είναι πολύ έξυπνο και πάρα πολύ όμορφο. Πέρα από αυτά, τώρα θέλω να πάμε στην πράξη, να σας δείξω το φωτισμό πώς δουλεύει και να σας δείξω και κάποια άλλα πράγματα όπως βάρος, πόσο ζυγεί, αν είναι πολύ βαρύ. Να σας πω ότι δεν είναι πολύ βαρύ. Εγώ σας προτείνω να το χρησιμοποιήσετε με εδώ πέρα την ανύψωση των καρπών. Βοηθάει πάρα πολύ, χωρίς αυτή είναι λίγο κάπως, δεν ξέρω, δεν μου άρεσε. Οπότε και εγώ το χρησιμοποιώ, είναι πάρα πολύ καλό και το κάνει τεράστιο, παιδιά. Είναι ένα πράγμα, πιάνει όλο το γραφείο, δεν υπάρχει. Οπότε αυτά από εδώ, πάμε λίγο να το φωτίσουμε, να δούμε πώς λειτουργεί ο φωτισμός και πιστεύω θα το λατρέψετε. Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι, πάμε να το βάλουμε με το καλώδιο φυσικά υφασμάτινων ινών, μισό λεπτό να ρυθμίσω το focus. Δέξτε καλώδια, άρα υφασμάτινες ίνες, είναι παιδιά εκπληκτικό, να το πω εδώ πέρα, είναι φοκουσαρισμένο και είναι και χοντρό καλώδιο, δηλαδή δεν θα πάθει τίποτα σε περίπτωση που το τραβάτε, που το κτλ. Να επαναφέρω το focus και πάμε να το συνδέσουμε. Το κρατάμε με τη μία μεριά. Παιδιά, ακούστηκε και από τον υπολογιστή που συνδέθηκε. Ο υπολογιστής βρίσκεται πίσω, εδώ πέρα είναι ο πάγκος στο γραφείο μου, τέλος πάντων. Το διαμόρφωσα έτσι τώρα για την παρουσίαση. Τέλος πάντων, παιδιά, έχουμε ένα άμπλοκ ενεργοποιημένο, εδώ πέρα φωτάκια για ενδείξεις. Και κάτω από εδώ βρίσκεται η μνήμη που έχει και γενικά η πλακέτα κεντρική. Γι' αυτό συνδέεται και το USB εδώ πέρα. Θετικό το USB είναι που αφαιρείται, εννοείται, μπορώ να το βγάζω, να το πηγαίνω όπου θέλω, το παίρνω και μπορώ να το καθαρίζω όπως θέλω. Επίσης, για την καθαριότητα, η Cooler Master έδωσε μαζί και αυτό εδώ πέρα το πραγματάκι, μισό λεπτό να ξανακάνω focus, για να το δείτε. Είναι ένα pin, το οποίο το βάζω σε ένα κουμπί που θέλω, το τραβάω, και βγάζω το κουμπί, παιδιά, ναι. Πολύ ωραίο. Το είχα ξαναδεί σε ένα άλλο πληκτρολόγιο που είχαμε κάνει εδώ στους Crazy Unboxers. Δεν θυμάμαι ποιο ήταν. Ποιο πληκτρολόγιο είχαμε κάνει. Λοιπόν, θα το δείτε, λογικά θα έχω annotation. Πέρα από αυτά, τώρα θα σας δείξω πώς λειτουργεί ο φωτισμός. Χρησιμοποιούμε το function button και ένα από αυτά εδώ πέρα τα πλήκτρα. Το F1 δηλαδή, αυτή τη στιγμή, απλώς αναβοσβήνει το φωτισμό. Βλέπετε ότι εδώ πέρα αυτό το πλήκτρο μένει ανοιχτό. Θα μου πείτε γιατί. Συνεχίζει να έχει κλειδωμένα τα lock keys, τα Windows keys, συγγνώμη. Συνεχίζει να έχει κλειδωμένα τα Windows keys. Πολύ καλό, σου λέει ότι το έχεις ανοιχτό, ότι έχεις κλειδωμένα και επίσης δεν το ξεχνάς ποτέ έτσι. Πολύ έξυπνο. Πρέπει από αυτό να ανοίξουμε το φωτισμό. Από εδώ πέρα μπορούμε να τιμάρουμε τη φωτεινότητα. Να χαμηλώσουμε τη φωτεινότητα. Πολύ ωραίος ήχος παρεπιπτόντως. Και έχω κολλήσει με τον ήχο του. Και να τη δυναμώσουμε. Είναι πολύ εύκολο. Εδώ είναι στο τέρμα η φωτεινότητα. Και επίσης υπάρχει και άλλο ένα function, το οποίο μου αρέσει εξίσου πολύ και το χρησιμοποιώ ειδικά το βράδυ όταν είμαι στον υπολογιστή, χωρίς να πληκτρολογώ, άμα βλέπω κάτι, ένα βίντεο, μια ταινία, ένα live stream, κάτι, το κάνω. F function button και F4 και κάνει ένα μικρό αναβόσμιο, το οποίο το βράδυ σας το λέω ότι είναι έρωτας, ας πούμε το έχω αγαπήσει. Και ξανά αν το πατήσεις, αφήνει ανοιχτά τα M keys και τα 5, τα WSAD και τα βελάκια. Πολύ ωραίο και επίσης αυτό σταθερά αναμένο, δεν σταματάει να κλείνει ποτέ αν δεν το πατήσετε εσείς με τον ίδιο τρόπο. Function button και το κλείνετε. Να το κοιτάξτε, έκλεισε, άναψε. Λοιπόν,
Εγώ τα έχω συνέχεια ανοιχτό γιατί υπάρχει γενικά θέμα με αυτό, το είναι πρόβλημα. Πάμε να μιλήσουμε για το πρόγραμμα, το Trigger Z. Ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα, πολύ καλωστημένο από την εταιρεία, με το οποίο μπορούμε να ρυθμίσουμε κάποιες εντολές. Θα σας δείξω αυτή τη στιγμή έμπρακτα πώς το κάνουμε. Καταρχήν πρέπει να ορίσουμε ότι θέλω να είμαι στο profile 1. Έτσι, μόλις ορίστηκε, πατάμε το πλήκτρο function και 1 και μπαίνει στο προφίλ. Το καταλαβαίνουμε με το αναβάσμα που γίνεται. Μετά πρέπει να τρέξουμε την εφαρμογή της Cooler Master. Λοιπόν, αφού τρέξουμε το πρόγραμμα, το Trigger Set, μπορούμε με το Faction Button και τα M Keys ή όποιο άλλο key έχουμε ορίσει ότι θέλουμε να κάνουμε μια εντολή, να την εφαρμόσουμε. Είναι πάρα πολύ απλό. Κάπως έτσι, ας πούμε, τώρα εγώ έχω εφαρμόσει στον υπολογιστή μου μια εντολή που λέει ότι γράφεις κάτι. Εγώ έχω αποθηκεύσει κάποιες κινήσεις εδώ πέρα για τα παιχνίδια που θέλω. Αντίστοιχα σε κάθε παιχνίδι, τα έχω γράψει ένα χαρτάκι μπροστά από την οθόνη μου για να τα θυμάμαι γιατί τα ξεχνάω. Οπότε υπάρχει και αυτό. Υπάρχει και το άλλο. Εγώ έχω ένα προφίλ αυτή τη στιγμή, δεν έχω κάτσει να το δω, να δω και τα 5. Σε άλλο προφίλ μπορείς να κάνεις άλλα. Οπότε μας δίνεται μια μεγάλη γκάμα επιλογών. Αυτό μου αρέσει αυτό το πληκτρολόγιο. Επίσης ήθελα να πω ότι το μάκρος του πληκτρολογίου, εδώ πέρα δηλαδή, βρίσκεται στα 18,7 εκατοστά. Παιδιά, ήθελα να πω ότι το πληκτρολόγιο ζυγίζει 1,5 κιλό, είναι αρκετά βαρύ, αυτό είναι καλό τις περισσότερες περιπτώσεις. Δυσκολεύει λίγο στη μεταφορά, δεν υπάρχει όμως θέμα, αλλά κάθεται πάρα πολύ καλά και στο γραφείο. Το μέγεθος του, η παιδιά είναι τεράστιο, δεν υπάρχει αυτό. Είναι ένα από τα πιο μεγάλα πληκτρολόγια που έχω δει, αν δεν είναι το πιο μεγάλο. Επίσης πίσω υπάρχουν και οι βάσεις στήριξης, εδώ πέρα τα ανυψωτικά, βασικά δεν είναι βάση στήριξη. Υπάρχουν ανυψωτικά, καθώς και στο πίσω μέρος, τώρα βαράω τα πλήκτρα, το σηκώνω λίγο για να μην τα χαλάσω, αναγράφεται το λογότυπο της εταιρείας και μ' αρέσουν αυτά, που ακόμα και στο πίσω μέρος, το οποίο δεν φαίνεται, αναγράφονται τα λογότυπα. Παρόλο που ποιος θα το δει, ποτέ δεν θα φανεί αυτό το λογότυπο, ποιος γυρνάει το πληκτρολογιό του ανάποδα. Μ' αρέσει αυτό, αγαπάμε Cooler Master, στηρίζουμε Cooler Master, κυκλοφορεί παντού με Cherry MX Blue, Cherry MX Red και Cherry MX Brown. Αυτό είναι το Cherry MX Brown, λευκός φωτισμός, πάρα πολύ ωραίος φωτισμός. Αυτό ήταν το μηχανικό πληκτρολόγιο της Cooler Master Trigger Z. Μπορείτε να το βρείτε σε όλα τα καταστήματα στην τιμή των 119 ευρώ. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε το βίντεο. Οποιοδήποτε άλλο προϊόν έχουμε, είτε Cooler Master είτε κάτι άλλο, μια εταιρεία ας πούμε που είναι πολύ ενδιαφέρον, το συγκεκριμένο πληκτρολόγιο δεν του έδωσα όσο σημασία έπρεπε στο βίντεο, οπότε και γι' αυτόν τον λόγο κάνω αυτό το βιντεάκι αυτή τη στιγμή. Παιδιά, είναι πληκτρολόγια άρα, δεν ξέρω αν το καταλάβατε και στο βίντεο που έκανα. Παιδιά, εγώ από παλιά έγραφα πάρα πολύ αργά. Το συγκεκριμένο πληκτρολόγιο δεν με βοήθησε να γράφω πιο γρήγορα, αλλά επειδή υπάρχει πάρα πολύ, ανεβαίνουν τα πλήκτρα πάρα πολύ γρήγορα, το feedback είναι 1 millisecond, μου δίνει την όθηση να γράψω πιο γρήγορα και σιγά σιγά βελτιώνουμε. Αυτό είναι πολύ καλό. Τώρα εσείς σίγουρα θα γράφετε πιο γρήγορα από μένα, δεν υπάρχει περίπτωση. Ειδικά τα macro keys με βοήθησαν στο προγραμματισμό, στο να υπάρχει, να κάνω πράγματα πιο γρήγορα, αντιγραφές επικολλήσεις. Μπορώ να κάνω αντιγραφή επικόλληση με τα macro keys σε 5 διαφορετικές αντιγραφές επικολλήσεις και μία η κανονική 6. Πολύ ωραίο. Επίσης μπορώ να κάνω με όλα τα κουπιά αντιγραφή επικόλληση, αν τα έχω ορίσει στο function, αυτό είναι βέβαια τρελό. Αυτά ήθελα να πω παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ήταν ένα review του Trigger Z, γιατί το χρωστάω και πραγματικά ένιωσα άσχημα που δεν είπα τόσο πολλά για αυτό το πληκτρολόγιο, ενώ στην πραγματικότητα κάνει πράγματα. Πέρα από αυτά, εμείς θα είμαστε εδώ πέρα σε ένα άλλο επεισόδιο, σε λίγο καιρό, δηλαδή σε μια εβδομάδα θα ανεβάσουμε και άλλα βίντεο. Μείνετε συντονισμένοι, να τσεκάρετε όλα τα social media, μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe, like και share. Σας αγαπάμε, γεια σας!